Με την αγορά ήδη ζεστή από την εορταστική περίοδο, οπότε και καταγράφηκαν ανέλπιστα ικανοποιητικοί τζίροι, έκαναν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα της Κρήτης. Αν και επιφυλακτικοί, οι έμποροι του νησιού ελπίζουν πως μετά από τρεις δύσκολες σεζόν, το κλίμα φέτος θα αναστραφεί και οι καταναλωτές, παρά τη γενικότερη ακρίβεια, θα ανακτήσουν την αγοραστική τους δύναμη. Το λιανικό εμπόριο θα καλέσει σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις αγορές, τους καταναλωτές με συνεχή προϊόντα ποιοτικές προϊόντα και πάρα πολύ μεγάλες τιμές, καλές τιμές. Αυτή η συνεργασία πρέπει να τη συνεχίσουμε, γιατί τη χρειάζεται η κοινωνία μας, τη χρειάζεται η τοπική οικονομία. Θα έχει ο κόσμος ακόμα την ευκαιρία να κάνει τις αγορές του και να έχει μεγάλες εκπτώσεις, να έχει την ευκαιρία να αγοράσει προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Ζητάμε από τον κόσμο να στηρίξει τοπικές επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντικό, στηρίζουμε την κοινωνία μας, την οικονομία μας, την πόλη μας. Σήμερα, πρώτη μέρα των εκπτώσεων, αρκετές ήταν οι εμπορικές επιχειρήσεις που δεν είχαν ακόμη προετοιμαστεί, ενώ πολλά ήταν τα καταστήματα στα οποία η εκκίνηση έγινε με ποσοστά της τάξης του 20 και 30%. Είδατε, έχουν καλές τιμές στα μαγαζιά. Έχουν. Είδατε μεγάλες εκπτώσεις. Όχι μεγάλες. Δεν γνωρίζω ακόμα, τώρα θα δούμε. Κάνουμε μια βόλτα στην αγορά τώρα. Διερευνητικά ή έχετε σκοπό να ψωνίσετε? Έχουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο νου μας. Πάντα στην αρχή, ενώ βλέπουμε μεγάλα ποσοστά, δεν ισχύουν μέσα στα μαγαζιά και ο κόσμος πρέπει να είναι και λίγο συγκρατημένος, να έχει κάνει την έρευνα αγοράς. Γιατί σίγουρα από το ξεκίνημα των εκπτώσεων δεν μπορείς να υπάρχουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων παρά μόνο σε ίσως προϊόντα περασμένης χρονιάς. Πολλοί από τους καταναλωτές προχώρησαν στις πρώτες συμφέρουσες, όπως είπαν, αγορές, ενώ οι περισσότεροι έκαναν διερευνητικές βόλτες στους εμπορικούς δρόμους. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα είδη ένδυσης και υπόδησης που αποτελούν βασική ανάγκη. Είναι ευκαιρία, αν έχει λεφτά φυσικά. Εντάξει, μια μικρή βόλτα που έκανα, εντάξει, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Εσείς περιμένατε τις εκπτώσεις για να κάνετε τις αγορές σας, έχετε σκοπό να ψωνίσετε? Ναι, αργότερα. Τι είδη κυρίως είναι αυτά που έχετε ανάγκη? Ρούχα, ρουχισμός γενικότερα. Εννοείται καλύτερες μέσα στα καταστήματα, ψωνίσαμε μόλις, όλα μια χαρά. Με ικανοποιητική έκπτωση? Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω θα αρχίσουν να έρχονται και καλύτερες. Στους κόλπους των εμπόρων, ωστόσο, υπάρχουν απόψεις που αντιτίθενται στην έναρξη των εκπτώσεων αμέσως μετά τις γιορτές, με το αιτιολογικό ότι είναι ανώφελες τόσο για τους μικρομεσαίους εμπόρους όσο και για τους καταναλωτές. Έχουμε πει ότι οι εκπτώσεις πρέπει να αλλάξουν περιόδους για να μπορούν. Δεν είμαστε Βόρεια Ευρώπη εδώ που μπαίνουν αμέσως μετά τις γιορτές όπως μπαίνουν και σε εμάς τώρα. Γιατί ο χειμώνας έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη, ενώ εδώ ακόμα πραγματικά δεν έχει κάνει το χειμώνα που πρέπει για να πουλήσουμε και εποχιακά είδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου μέτρησε συνολικά απώλειες άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ την τελευταία διετία των χειμερινών εκπτώσεων και κινήθηκε σε απογοητευτικά επίπεδα για 8 στους 10 μικρομεσαίους εμπόρους σε σύγκριση με τα συνήθη επίπεδα τζίρου προ-πανδημίας. Το λιανικό εμπόριο σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις αγορές, είναι έτοιμο. Υπάρχει επάρκεια ποιοτικών προϊόντων και θα καλύψουμε όλες τις ανάγκες που τα νοικοκυριά και οι πολίτες θα χρειαστούν. Παρά τον κλείο ακρίβειας και πληθωρισμού, η περσινή χρονιά έκλεισε με αύξηση της κατανάλωσης και μάλιστα κοντά στο 12%, ενώ εκτιμάται πως συνολικά ο εορταστικός τζίρος αυξήθηκε τον Δεκέμβριο στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,6 τις προηγούμενες χρονιές.